Όταν έχεις ένα παιδί με 85% αναπηρία, 14 χρόνων με πάνα, χωρίς λόγο, και από τις πρώτες δοσολογίες, από την πρώτη εβδομάδα, το παιδί σου βγάζει πρόταση, το παιδί σου σε κοιτάζει στα μάτια, το παιδί σου εκτελεί εντολή που δεν το περίμενες, δεν το φανταζόσουν, έπρεπε να πας να το πάρεις από το χέρι, να το καθοδηγήσεις, ότι πρέπει να κάνουμε μπάνιο, πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να φύγουμε. Νομίζω τα λέει όλα. Είμαστε από τον Ιανουάριο, έχει αρχίσει να μου βγάζει κάποιες προτάσεις, πνευματική επαφή άψογη. Παίζουμε, που πριν δεν το δεχόταν να την αγγίζουμε. Και το πιο συνταρακτικό είναι ότι τώρα άρχισε να καταλαβαίνει πράγματα η Μαρία μου, όπως το ότι αντιλήφθηκε ότι τι είναι τα δάκρυα. Όταν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη κλαίγοντας και είδε τα μάτια της ότι έβγαζε δάκρυ, της έκανε τόσο εντύπωση που με σοκάρισε. Όλο αυτό με έκανε να φτάσουμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και να βοηθήσουμε και άλλους γονείς. Είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση συνάντηση. Τώρα τι περιμένετε να συμβεί από εδώ πέρα? Θέλουμε από το κράτος τώρα να μας ακούσει. Θέλουμε να μπει στο ψήφισμα και ο αυτισμός. Για ποιο λόγο δεν έχει μπει, πιστεύετε? Νομίζω από άγνοια. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό σήμερα κάναμε όλη αυτή την συνάντηση, για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το συγκεκριμένο φυτό για μας είναι η σωτηρία, για τα παιδιά μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.